Ένα εφιαλτικό σκηνικό με μια γυναίκα να πνίγεται στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και άλλους να προσπαθούν να τη σώσουν, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, έζησαν νωρίς χθες το απόγευμα ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι καντίνα στην παραλία της Χρυσής Ακτής στα Χανιά. Μια 57χρονη τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή, ενώ η κόρη της και ένα παιδί Γερμανών τουριστών σώθηκαν χάρη στον ανθρωπισμό πολιτών. Ο ένας προσπαθούσε να σώσει τον άλλον. Σαν να βλέπεις μία ταινία, ήρθε κάποιος κύριος, ξένος βέβαια, μας ζήτησε βοήθεια, κατέβηκαν όλα τα παιδιά από εδώ που, από τη δουλειά μας, μπήκαμε όλοι στη θάλασσα. Για την 57χρονη που οι λουόμενοι έβλεπαν να παλεύει με τα κύματα στα ρηχά νερά, ήταν ήδη αργά όταν η Μαρία Δασκαλάκη που εργάζεται σε καντίνα της οικογένειάς της, κατάφερε να τη βγάλει στην ακτή. Προσπάθησα όταν την έβγαλα έξω να της κάνω καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε, βοηθήσανε και άλλα παιδιά. Αυτά. Εσείς τη βγάλατε. Ναι, εμείς προσπαθούσαμε με κάτι σκοινιά, με λάστιχα, εδώ είναι τα λάστιχα, νάτα, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Τυχερή στάθηκε η κόρη της 57χρονης που ακολουθώντας τις οδηγίες των πολιτών απομακρύνθηκε με ασφάλεια, όπως και ένα μικρό αγόρι που βρίσκονταν στην παραλία μαζί με τους γονείς του. Κινδύνευε κι αυτή, της δώσαμε σήμα να μπει προς τα μέσα, να μην την τραβάει προς τα έξω. Αυτή τα κατάφερε, μετά κινδύνευσε και ένα παιδάκι γύρω στα 10, 8 με 10 χρονών. Το έβγαλα έξω, ευτυχώς. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στη θάλασσα του Πλατανιά, από όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα περιστατικά επαναφέρουν δραματικά την ανάγκη παράτασης των συμβάσεων των αβαγοσωστών που λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει με τους ναυαγοσώστες. Τουλάχιστον ένα 20ήμερο. Ένα 20ήμερο τουλάχιστον, εφόσον υπάρχει καλοκαίρι ακόμα και υπάρχουν οι τουρίστες. Κόκκινες σημαίες είχαν υψωθεί χθες όπως και σήμερα σε όλες τις ακτές του βόρειου άξονα των Χανίων. Ωστόσο, πολλοί παραβλέπουν την απαγόρευση, ρισκάροντας τη ζωή τους.